του φοβερού εγκλήματος στην Καστοριά. Να δούμε το ρεπορτάζ και σε λίγο έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Δεν το πίστευε κανείς. Χιδέω. Πόνος, οδύνη, θλίψη, αλλά και οργή. Αυτό το πράγμα είναι ένα πρωτοφανές. Να πάνε να τον σκοτώσουν. Δεν είναι όμως καλό να τον σκοτώσουν, γιατί άλλο θα γίνει και για το παιδί σου, για το δικό μου, για το ένα άλλο. Αυτό το πράγμα είναι ήλιο από κάμε. Πολύ βάριο. Είναι αμαρτία που το θα σκοτώσουν. Και ένα τεράστιο γιατί. Πως ένα νέο κορίτσι 22 ετών έφυγε από τη ζωή με ένα τόσο φρικτό τρόπο. Στη γενέτειρά της στην Κέρκυρα διαδραματίστηκε η τελευταία πράξη του δράματος. Φίλοι, συγγενείς βρέθηκαν στην κηδεία της Ανδριάνας Γαρδικιώτη στο περιβόλι της Κέρκυρας. Και όταν και ένα παιδί από το χωρίο φεύγει και πάει χιλιόμετρα μακριά και είναι απροστάτευτο εκεί που πάει, ενδεχομένως να πάθει κάτι. Τραγικές φιγούρες, οι γονείς και τα αδέλφια της που δεν μπορούν να πιστέψουν πως έγινε το κακό. Έχει κατακλωδωστεί όλη η Καστοριά από αυτό το θέμα, γιατί ένας άνθρωπος γυρνούσε, ένας φωνιάς ανάμεσά μας, χωρίς να ξέρει κανένας. Όταν ακούσει ένα πράγμα, έτσι να σκοτώσει μια κουπέλα στην ψυχρά, τι να πει ο κόσμος. Όντως ο κόσμος αναταραχθήκε όλο. Έπρεπε να, σε αυτόν πρέπει να υπάρχουν τιμές αθάνατο. Συγκλονισμένη όμως είναι και η κοινωνία της Καστοριάς, το μέρος όπου ήταν φοιτήτρια η άτυχη Ανδριάνα. Έπεσε κεραυνός ενεθρία στην τοπική κοινωνία. Όλοι με τον αποτρόπαιο τρόπο καταρχάς που έγινε αυτό το έγκλημα, είμαστε συγκλονισμένοι. Εμείς μάθαμε πρωινές ώρες, συγκλονίστηκε όλη η Καστοριά, δεν έχει γίνει κάτι τόσο αποτρόπαιο έγκλημα όλα τα χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια. Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου. Άλλος ένας καυγάς μεταξύ τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος ήταν και πάλι η παθολογική ζήλια του 35χρονου. Πριν από κάποιες εβδομάδες είχε γίνει ένα σοβαρό επεισόδιο στην οικία της άτυχης κοπέλας. Της είχε κάψει τα ρούχα, της είχε σπάσει το λάπτοπ, αυτά τα οποία ακούσαμε και εμείς. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν ίσως οι μηχανισμοί της αστυνομίας ή δεν καταγγέλθηκε όπως έπρεπε. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες από το περιβάλλον της άτυχης κοπέλας, εκείνος την ανάγκασε να ανεβάσει το προφίλ της στο Facebook φωτογραφίες τους που να πιστοποιούν τον ερώτα. Στο δωμάτιο η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη. Ακούγονταν φωνές. Ακούγεται ότι και παλιότερα την είχαν, ότι είχαν κάποια προβλήματα. Ότι υπήρχαν κάποιοι καυγάδες και τέτοια, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε άμα δεν είμαστε παρόν. Όμως μέχρι να επέμβει η συγκάτοικος της άτυχης κοπέλας, το ζευγάρι είχε ήδη φύγει από το σπίτι με κατεύθυνση τη λίμνη της Καστοριάς. Εκεί ο 35χρονος βασανίζει και σκοτώνει με φρικτό τρόπο την άτυχη Ανδριάνα, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι και ένα στιλέτο, τα οποία και άφησε πάνω στο σώμα της 22χρονης και στη συνέχεια την πέταξε στη λίμνη. Στο σημείο που βρισκόμαστε, ήρθε τα ξημερώματα της Παρασκευής, έριξε το πτώμα στην λίμνη και έφυγε. Λίγο μετά άφησε το εξής μήνυμα στο Facebook. «Λυπάμαι και συγγνώμη. Ό,τι έγινε πλέον δεν αλλάζει. Σε αγάπησα. Σε αγαπάω και θα συνεχίσω να σε αγαπάω, Μάου μου. Έναν ολόκληρο χρόνο μαζί και από εδώ και πέρα για πάντα. Ως την αιωνιότητα μαζί. Καλό ταξίδι και έρχομαι και εγώ μαζί σου. Άλλωστε, έναν χρόνο τώρα ποτέ δεν άφησε ο ένας τον άλλον μόνο του. Έρχομαι, νιέχ νιέχ μου». Είχε έρθει σε επικοινωνία με μερικούς φίλους της 22χρονης μέσω του Facebook. Εκεί λοιπόν εξομολογήθηκε διάφορα πράγματα. Τα παιδιά που επικοινώνησαν μαζί της δεν καταλάβαιναν αν πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Πίστεψαν γιατί μέσα από το δικό της προφίλ ήρθε σε επαφή, έδωσε κάποιες λεπτομέρειες αυτός προσποιούμενος στην Ανδριάνα και το θέμα έκλεισε. 12 και 37 περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν ο ίδιος εξηγούσε στον κόσμο, στους φίλους του ενδεχομένως, ότι ήρθε η ώρα και ο ίδιος να πάει μαζί της, με την Ανδριάνα, στην αιωνιότητα. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής του, έπεσε σε τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας σε δρόμο του Κιλκής. Όταν του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και το αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε σε κολόνα. Σημαντικό είναι ότι οι αστυνομικοί εκεί ερεύνησαν το όχημα, υπήρξε δηλαδή παρατηρητικότητα και εντόπισαν ίχνη αίματος
και διάφορα άλλα αποδεικτικά στοιχεία στο εσωτερικό του, ίχνη δηλαδή, τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από το τροχαίο. Ομολόγησε ο ίδιος ότι διέπραξε ανθρωποκτονία σε βάρος της 22χρονης φοιτήτριας. Το πτώμα έφερε, είναι γεγονός, πολλαπλά τραύματα, πολλαπλές κακώσεις. Εκείνο που πρέπει να πούμε ιατροδικαστικά που διαπιστώθηκε είναι τα έτσι πολλαπλά πάλι αμυντικά τραύματα, που σημαίνει ότι προηγήθηκε πάλι. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη από αίμα και μαλλιά στο πορπαγκάζ. Ο 35χρονος ομολόγησε το άγριο εγκλημά του και υπέδειξε στους αστυνομικούς που είχε αφήσει το άψυχο σώμα της κοπέλας. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, η άτυχη Ανδριάννα βρέθηκε άγρια δολοφονημένη από τον σύντροφό της εδώ, στη λίμνη της Καστοριάς. Στο σημείο της δολοφονίας, όπου κατελέστηκε τρισάγιο, βρέθηκαν οι συμφοιτητές και οι γνωστοί της Ανδριάννας. Όχι απλά ταράχτηκα γιατί πριν κάποιες ώρες ήμασταν και για καφέ μαζί. Πώς το περιγράψω, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Έρχεσαι εδώ τώρα και σε έρχονται όλα στο μυαλό. Πόσο ταλαιπωρήθηκε η Αντριάννα από αυτό που έγινε. Εκεί άφησαν λίγα λουλούδια και κάποια μηνύματα. Κυρίως οργής για τον δράστη. Μάστε. 22 ετών κοριτσάκι. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με τον ΟΤΕ της Καστοριάς. Εκεί είναι ο κύριος Μπάμπης Μπατσάρος, παρουσιαστής και φίλος της Ανδριάννας. Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν έχουμε ακόμα τον ΟΤΕ. Δεν πειράζει, σε λίγο. Θα ήθελα ωστόσο να δούμε και πώς πια τα σύγχρονα εγκλήματα αρχίζουν και δημοσιοποιούνται μέσω του Facebook. Ναι, και αυτό είναι αδιανόητο. Είναι ο Αντώνης ο Παραράς, ο δημοσιογράφος του alfa.fm.gr. Καλό μεσημέρι στην Καστοριά. Αντώνη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας από Καστοριά. Να ρωτήσουμε το εξής. Πληροφορηθήκαμε, αν και νομίζω ότι δεν το προβάλαμε στο ρεπορτάζ, ότι οι φίλοι της Αντριάννας που ήξεραν ότι είχε χωρίσει με αυτόν τον άνθρωπο, ήθελε να χωρίσει με αυτόν τον άνθρωπο, είδαν ξαφνικά να ανεβαίνουν στο προφίλ της στο Facebook κάποιες φωτογραφίες τους που ήταν μαζί. Και αυτό τους είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν κάτι το οποίο όντως τα ξημερώματα του Σαββάτου απασχόλησε κάπως μερικούς από τους φίλους. Δηλαδή, υπήρχε συνομιλία με έναν από τους, αν θέλεις, φίλους της, και όχι μόνο από το Facebook, είχαν συμπαρουσιάσει και τηλεοπτικά τα περσινά καρναβάλια στην Καστοριά. Συνομιλούσε λοιπόν με τον φίλο της, λέγοντάς του ότι το τελευταίο χρόνο, να ξέρεις, είμαι με τον Στάφη. Ο φίλος της, ο Μπάντης δηλαδή, που συνομιλούσε διαδικτυακά, επαναλαμβάνω, μέσω του Facebook μαζί της, εντάξει, νύχτα ήταν, πήρε ένα μήνυμα, λίγο σάστησε από ό,τι μου έλεγε, αλλά συνέχισε να επικοινωνεί μαζί της, εννοείται, ξέροντας ότι είναι η Ανδριάννα. Εκεί λοιπόν δημοσιοποίησε, δήθεν η Ανδριάννα, τον δεσμό με τον σύντροφό της. Υπόθηκαν και άλλα πράγματα στη μεταξύ τους επικοινωνία. Και στη συνέχεια, βέβαια, αυτή η επικοινωνία ολοκληρώθηκε μέσω του διαδικτύου. Μιλάμε για 3-4 τα ξημερώματα, την ώρα που ενδεχομένως η αστυνομία ίσως έψαχνε να βρει, γιατί υπήρχαν και πληροφορίες ότι είχε εξαφανιστεί, την ψάχναν οι φίλοι της, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με το κινητό, γιατί φανταστείτε ότι είχαν ήδη περάσει 24 περίπου ώρες. Διότι το αποτρόπαιο έγκλημα, το φρικιαστικό έγκλημα που έχει συγκλονίσει τον ομό και όλη την Ελλάδα, έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Είχαν περάσει ήδη 24 ώρες και βλέπανε μερικοί ότι μπορεί και να συνομιλούν με την Ανδριάννα στο Facebook. Να σας πω ότι και εκείνη τη μέρα ανέβηκαν και φωτογραφίες καινούργιες. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, οι συνομιλίες αυτές γινόντουσαν είτε από την ίδια λίγο πριν ο δολοφόνος τη σκοτώσει, είτε από το δολοφόνο που είχε μπει στο προφίλ της και συνομιλούσε με τους φίλους της. Να το πούμε λίγο πιο σωστά, γιατί εμπλέκεται και το διαδικτυακό κομμάτι και ίσως μπερδευόμαστε λίγο. Οι συνομιλίες, τα ξημερώματα του Σαββάτου, ναι, γινόντουσαν από το προφίλ της κοπέλας, ναι, χωρίς βέβαια να είναι ίδια. Είχε ήδη δολοφονηθεί η κοπέλα 24 ώρες. Είχε ήδη δολοφονηθεί, είχε βρεθεί και το πτώμα της. Το πτώμα της το βρήκαν την ώρα εκείνη
Μάλιστα. Την ώρα δηλαδή που βρήκαν το πτώμα, κάποιος είχε μπει μέσα στον υπολογιστή και συνομιλούσε και καλά, σαν να είναι ίδια η κοπέλα της φίλης της. Γιατί η ίδια ήταν αδύνατο να είναι εκείνη τη στιγμή. Γιατί υπάρχει και η εξής πληροφορία σημαντική, ότι το βράδυ της Παρασκευής, όταν έφυγε βιαστικά με τον σύντροφό της από το σπίτι της στην Καστοριά, λέγεται ότι πήρε και το λάπτοπ μαζί, προφανώς, για να υπάρχει όλο αυτό, δηλαδή για να ανεβάσει στη συνέχεια, μετά την αποτρόπαια πράξη, φωτογραφίες, γιατί όντως υπήρχαν φωτογραφίες ανεβασμένες στο προφίλ της κοπέλας, καινούργιες, της Παρασκευής δηλαδή ήταν αυτές, και το συγκλονιστικό μήνυμα βέβαια του συντρόφου 12 και 37 το μεσημέρι της Παρασκευής. Μάλιστα. Που ομολογούσε τι έχει κάνει. Την πράξη. Αντώνη, θα σε διακόψω λίγο γιατί εσύ είσαι στο τηλέφωνο, όμως επειδή έχει ανοίξει κύκλωμα με τον ΟΤΕ της Καστοριάς και έχουμε ζωντανή εικόνα, την οποία δεν θα έχουμε για πολλή ώρα. Θα καλησπερίσουμε τον Μπάμπη τον Μπατζάρο, παρουσιαστή και φίλο της Ανδριάνας. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και τον Παναγιώτη τον Τάσιο, φίλο της Ανδριάνας. Καλησπέρα και σε σένα, Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Μπάμπη, μαζί σου υποτίθεται ότι συνομιλούσε η κοπέλα ενώ ήταν νεκρή. Δηλαδή, ο δολοφόνος μιλούσε μαζί σου στο Facebook. Γιατί άκουσα Μπάμπη, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πρόσωπο. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή ο δολοφόνος σου στείλε σε σένα μηνύματα στο προφίλ σου και σου άνοιξε κουβέντα. Αφού την είχε σκοτώσει ενδεχομένως. Δεν ξέρω ακριβώς. Εγώ δεν μιλούσα με τη... Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι μιλούσα με την Αντριάννα. Η Αντριάννα μου στείλε ένα μήνυμα το πρωί, γύρω στις 5.30-6 παρά. Και που μου έλεγε ένα μήνυμα ότι... Μπάμπη, εγώ είμαι με το Στάθη εδώ και ένα χρόνο, να το ξέρεις, δεν το είχαμε πει, το είχαμε κρυφό από όλους και απλά ήθελα να το ανακοινώσω. Αυτό ήταν το μήνυμα που πήρα από το προφίλ της Αντριάννας. Εγώ σου έστειλε τίποτα άλλο, σου είπε τίποτα άλλο, σε άνοιξε συνομιλία με την υποτιθέμενη κοπέλα. Η κοπέλα ήταν νεκρή εκείνη την ώρα. Εσύ απάντησες σε αυτόν που σου έστειλε το μήνυμα που ενδέχεται να είναι ο δολοφόνος. Εγώ έστειλα ένα μήνυμα αμέσως μετά που λέω να είσαι καλά, λέω, που είσαι με το Στάθη, να περνάς καλά και όλα αυτά. Αυτή ήταν όλη η συνομιλία? Ναι. Δεν υπήρξε κάτι περαιτέρω ή κάποια επίθεση στο πρόσωπό σου ή κάτι άλλο από αυτόν που έγραφε στο προφίλ? Επίθεση, εγώ καταρχήν ήξερα, σας λέω, ότι μιλάω με την Αντριάννα. Ναι. Δεν ξέραμε τι είχε γίνει, ναι, ότι την είχε πάρει, ότι ίσως να την είχε και σκοτώσει τότε νωρίτερα. Εγώ απλά είδα ένα μήνυμα Αντριάννα και απλά με έκανε εντύπωση, γιατί η Αντριάννα στο Facebook ξημερώματα δεν έμπαινε τόσο πολύ. 5.30 ώρα σας λέω, 6 παρά, και με έκανε έτσι εντύπωση να με στείλει ερχόμενο μήνυμα στο Facebook. Ξέρετε και από ότι είχε... Και όπως ξέρω έχει στείλει και σε άλλα παιδιά από το προφίλ της Αντριάννας, έτσι. Ήταν γνωστό σε εσάς ότι είχε αυτή τη σχέση? Όχι, ρε παιδιά, εγώ εκεί τρελάθηκα, ότι δεν ήταν γνωστό αυτό για τη σχέση της και το μάθαμε εκείνο το βράδυ. Άρα εγώ δεν είναι αυτό, δεν το βράδυ. Αυτό που διάβασα στο ίντερνετ, ότι ήταν μια σχέση ενός χρόνου, ένα αγαπημένο ζευγάρι, το οποίο ήταν μια νορμάλ σχέση. Μπορεί να ήταν σε κάποιοι να το γνώριζαν. Εγώ προσωπικά το έμαθα από το εισερχόμενο μήνυμα και σε κάποιους φίλους, φίλες που ίσως να τον γνώριζε, τον κατηγορούμενο, τον σύστησε σαν ξάδερφο. Οι φίλοι δεν γνωρίζαμε εμείς ότι υπάρχει ερωτική σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα.